Εκδρομίας Ορειβασίας Καβάλας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Και απευθύνουμε και εμείς την πρόσκληση που ήδη διατυπώθηκε και από τον Δήμαρχο και από τον κύριο Σχοινάκη, για να συμμετέχει ο κόσμος στη διοργάνωση που κάνουν του αγώνα 16 Μαρτίου. Εκείνο που θέλω να πω είναι μέχρι και την Τετάρτη, στο site του Συλλόγου μπορεί να μπαίνει ο κόσμος και να δηλώνει εγγραφή. Ήδη έχουμε περάσει 250 συμμετοχές. Πιθανόν, γιατί δεν μπορούμε να το ξέρουμε, μπορεί να φτάσουμε τις 300. Ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, θα βοηθήσει πολύ. Επίσης, σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου και για λογαριασμό του όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο στο Δήμο και ειδικά και στον πρώτο πολίτη εδώ του Δήμου μας, τον Δήμαρχο τον κύριο Σιμιτσή, αφού η φετινή διοργάνωση έχει την υποστήριξή του. Λοιπόν, ο αγώνας έχει πιο πολύ σημασία η συμμετοχή του κόσμου. Το ξεκινήσαμε για να γνωρίσει ο κόσμος το πειραστικό δάσος. Βέβαια, διαγωνιζόμενοι είναι και κάποιοι από τους πολύ καλούς αθλητές που υπάρχουν. Η κίνηση θα γίνει από την περιοχή Κόντι στις 11 η ώρα και επίσης και εκεί θα γίνει και ο τερματισμός. Οι συμμετοχές των αθλητών μικρών και βετεράνων είναι από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει την αίσθηση ότι εφόσον τους αρέσει και ξέρουμε εμείς και από άλλους αγώνες που συμμετέχουμε κιόλα και αγωνιζόμαστε ότι θα τους αρέσει, αυτό θα αυξήσει και τις υποχρεώσεις μας για τον χρόνο αν είμαστε γεροί και θα πιστεύω ότι θα έχει παραπάνω συμμετοχές, γιατί το μονοπάτι το προσπαθήσαμε έτσι λόγω της αγάπης που έχουμε στην πόλη που ζούμε, ο αθλητής που συμμετέχει να παίρνει και μια εικόνα της πόλης. Δηλαδή, περισσότεροι το ξέρετε φυσικά, κάποιος που θα έρθει ειδικά από άλλες πόλεις, όταν δει από πάνω ψηλά την πόλη και το γαλάζιο, το μένει όπως και να έχει στο μυαλό αυτή η εικόνα σου και τη μεταφέρει και στους άλλους. Επίσης, ο σύλλογος μας είναι, ήθελα να πω, τις παλιότερες και ιστορικότερες σύλλογους του νομού και πάντα η προσπάθειά του να φέρει έτσι τον κόσμο στο βουνό. Αυτό ήταν μια κίνηση, όπως είπα και όπως θα ξεκίνησε με αυτό το σκοπό, να έρθει ο κόσμος στο βουνό, έστω και εδώ κοντά στην Καβάλα και να ακολουθήσει αργότερα. Και παράλληλα, αν καταφέρουμε να αναδείξουμε το περιαστικό δάσος, το οποίο είναι δύο βήματα από το κέντρο της πόλης, σχεδιάζουμε δράσεις μεγάλης αλλά και εύκολης συμμετοχής. Αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Λίγα περισσότερα όσον αφορά τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Η διαδρομή είναι 13 χιλιόμετρα και έχει ψημετρική διαφορά περίπου 600 μέτρα, γιατί μετράει και αυτό. Δεν θέλουμε να τη δυσκολέψουμε κι άλλο τον αγώνα, μπορεί να έχει περισσότερα χιλιόμετρα, επειδή θέλουμε κόσμο, θέλουμε συμμετοχή και απλού κόσμου. Το όριο που έχουμε βάλει είναι 3 ώρες, πάντα σε αυτές τις διοργανώσεις έχει ένα όριο. Οι 3 ώρες είναι αρκετές, που μπορεί κάποιος να το κάνει περπατώντας, όχι κατά ανάγκη να τρέξει. Βέβαια, οι πρώτοι θα το κάνουν γύρω στη 1 ώρα και 10 λεπτά και 5, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, εμείς θέλουμε τη συμμετοχή. Τελετή απονομής. Να πούμε δύο λόγια, ότι η τελετή απονομής θα γίνει από τη στιγμή που θα έχουν τερματίσει όλοι οι συμμετέχοντες. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να γίνει η ώρα 2, η ώρα 1, αλλά υπάρχει περίπτωση να γίνει και η ώρα 2. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι όσοι θα βρεθούν στον χώρο, ως επισκέπτες, ως θεατές, θα μπορούν να καθίσουν ένα-δύο ώρο, να κάνουν και αυτοί ενδεχομένως, αν δεν μπορούν να συμμετάσχουν μία βόλτα στο περιαστικό δάσος με τα παιδιά τους, με τους φίλους και από εκεί και πέρα να βρεθούν και στην τελετή απονομής, η οποία θα γίνει από τον Δήμαρχο Καβάλας, φυσικά από τον κύριο Σχοινάκη που εκπροσωπεί τη Δημοφέλη και από άλλους εκπροσώπους του Δήμου και του Συλλόγου. Σε έναν αγώνα πέρσι που έγινε στο Ζυγός, θυμάμαι ότι πέρα από 19 χιλιόμετρα που ήταν η διαδρομή, είχαν βάλει και μια μικρή διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρων για μικρά παιδιά. Σκεφτήκατε φέτος να το δοκιμάσετε κι εσείς αυτό το πείραμα? Το σκεφτήκαμε, αλλά το αφήσαμε για τον χρόνο. Ο κόπος που καταβάλουμε εδώ πρέπει να πάει κάποιος να περπατήσει για να καταλάβει. Γιατί είναι το μεγαλύτερο μέρος σε μονοπάτια. Αυτό σημαίνει πολύ χειρονακτική δουλειά. Είναι λίγα τα μέτρα που τα βρίσκουμε εύκολα και οπότε μας τρώει πολύ χρόνο. Αλλά σίγουρα το έχουμε στο μυαλό. Δηλαδή, να σας πω, που δεν είναι βέβαια και του παρόντος, στο Παγκαίο θα κάνουμε 4ο αγώνα φέτος, ανάλογο. Εκεί από πέρυσι ξεκινήσαμε να έχουμε και μικρότερες κατηγορίες. Και εκεί δεν κοιτάξαμε 1-2 χρονιές να μπορούμε κι εμείς, αποκτώντας και εμπειρία,
να καθιερώσει τον αγώνα και μετά τον διευρύνει. Και εδώ βέβαια μπορεί να ακολουθεί το ανάλογο βήμα σου. Θεωρήσαμε σωστό να το αφήσουμε για του χρόνου, εφόσον είμαστε γεροί, έτσι. Και βέβαια κλείνοντας να πούμε ότι και το όλο εγχείρημα δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν δεν είχε αυτή την αμέριστη υποστήριξη του Δήμου Καβάλας, ο οποίος στέκεται, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, σε τέτοια γεγονότα, τα υποστηρίζει, γιατί φυσικά υπάρχει ωφελημότητα για όλους τους δημότες πρώτιστα, αλλά και για τους επισκέπτες.